να ανοίξουμε λίγο και να πιάσουμε ένα θέμα το οποίο αφορά πάρα πολλά παιδιά, πρωταθλητές μας, που κυνηγούν να πιάσουν το όνειρό τους και κάπου η πολιτεία, λόγω και της πανδημίας, ο προγραμματισμός έμεινε λίγο πίσω. Είναι αυτό που λέγαμε και πριν, ότι η όλη κατάσταση έχει αφήσει στο περιθώριο εντός ή εκτός εισαγωγικών την αγωνιστική δράση σε πολλά αθλήματα. Και στην τεχνική κολύμβηση, όπου η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει πολύ δυναμική παρουσία και σημαντικές διακρίσεις, Νίκο, και ο Ναυτικός Όμιλος Χανίων είναι από τα σωματεία που ενεργοποιείται έτσι πολύ έντονα και με πολύ μεγάλη επιτυχία στο συγκεκριμένο άθλημα. Η πανδημία, λοιπόν, παρά το γεγονός ότι η πολιτεία και οι λοιμοξιολόγοι, βέβαια, άναψαν το πράσινο φως για την έναρξη των προπονήσεων σε ό,τι αφορά στους πρωταθλητές, τα παιδιά που ετοιμάζονται για τους Ολυμπιακούς αγώνες, να ξεκινήσουν προπονήσεις στα κολυμβητήρια. Στην Εθνική Ομάδα Τεχνικής Κολύμβησης, παρότι είναι μια χρονιά πρόκλησης, θα λέγαμε, δεν έχει επιτραπεί ακόμα, με αποτέλεσμα να βρίσκεται εκτός πισίνας, εκτός προπονήσεων για πολύ μεγάλο διάστημα. Υπάρχει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα των Νέων τον Ιούνιο. Η Εθνική Ομάδα και σε επίπεδο ανδρών, νέων, εφήβων και γυναικών προετοιμάζεται για πολύ μεγάλες διοργανώσεις, όπου τα προηγούμενα χρόνια είχε ανέβει στο βάθρο και φιλοδοξεί να κάνει το ίδιο και φέτος, αλλά σίγουρα όταν δεν μπορεί να προπονηθεί, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτό. Η Ελληνική Ομοσπονδία Κολύμβησης έχει επανειλημμένως οχλήσει, θα λέγαμε, τους αρμοδίους. Χθες, μάλιστα, στάλει ένα καινούριο αίτημα στο Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, τον κύριο Μαυρωτά, στέλνοντας τη σχετική λίστα των 33 αθλητών και των προπονητών τους που έτσι απαρτίζουν τις εθνικές ομάδες, προκειμένου τους επιτραπεί να κάνουν χρήση των κολυμβητηρίων των περιφερειών τους. Όχι όλοι οι αθλητές σε ένα κολυμβητήριο, αλλά μπορούν, ας πούμε, τα 4 παιδιά που βρίσκονται στην Εθνική των Χανίων να μπουν στο κολυμβητήριο Χανίων, όπου ούτως ή άλλως δεν υπάρχουν τα άλλα σωματεία, πλειάδα αθλητών, πολύ λίγα παιδιά, ο Παπαστάμος και ο Κάχρης που προετοιμάζονται για τους Ολυμπιακούς αγώνες. Οπότε να τους επιτραπεί να μπουν και αυτά τα παιδιά, να κάνουν την προετοιμασία τους, προκειμένου να παρουσιαστούν έτοιμα και ανταγωνιστικά. Και είναι ένα θέμα το οποίο δεν αφορά μόνο τους αθλητές της Κρήτης, αφορά αθλητές από όλη την Ελλάδα. Σαφώς, σίγουρα. Είναι 33 αθλητές. Αθλητές διαμάντζια για την χώρα μας, που πρέπει επιτέλους να προπονηθούν, να δείξουν την αξία τους. Έχεις απόλυτο δίκιο και εμείς πριν από λίγο είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Τοχίνο, ο οποίος μας παρέθεσε τα γεγονότα. Ελπίζει, βέβαια, έχοντας έτσι πισταμένος ζητήσει την έναρξη των προπονήσεων των εθνικών ομάδων, ελπίζει ότι μέσα στη βδομάδα επιτέλους θα δοθεί λίστα. Έλεγα να πάμε να τον ακούσουμε. Μάλιστα, να τον ακούσουμε, να δούμε τι έχει να μας πει. Δυστυχώς διανύουμε τη δεύτερη χρονιά πλέον με πολύ σοβαρά προβλήματα στην προπόνηση και ουσιαστικά με πολύ λίγη προπόνηση, και μεταξύ των αθλημάτων που έχουν πρόβλημα μεγάλο είναι και η τεχνική κολύμβηση. Αυτό που μας εντυπωσίασε και μας δημιούργησε προβληματισμό, εντονότατο προβληματισμό, είναι το ότι η τεχνική κολύμβηση δεν συμπεριλήφθηκε στην πρώτη λίστα των αθλημάτων τα οποία ξεκίνησαν την προετοιμασία. Και δεδομένου ότι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων είναι τον Ιούνιο, θεωρήθηκε αδικία, γιατί δεν θα μπορούσε η ομάδα μας, η εθνική ομάδα, να προετοιμαστεί κατάλληλα, ούτως ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει όπως και να φέρει μεγάλες επιτυχίες όπως φέρνει όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί η τεχνική κολύμβηση, δηλαδή η κολύμβηση με μονοπέδιλο ή με διπλά πέδιλα, έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία στη χώρα μας. Είναι ένα άθλημα που παγκοσμίως αναπτύσσεται ταχύτατα. Έχει γίνει πολύ σοβαρή προσπάθεια και στην Ελλάδα και πετυχαίνει κάθε φορά πάρα πολύ σημαντικές διακρίσεις, επιτυγχάνοντας ουσιαστικά να ακουστεί ο εθνικός ύμνος σχεδόν σε κάθε ευρωπαϊκή παγκόσμια διοργάνωση. Ήταν πολύ και θα είναι πολύ άσχημο για μας και για τη χώρα μας φέτος να μην καταφέρει, λόγω ελλιπούς προπόνησης, αντίστοιχα αποτελέσματα. Είναι στις άμεσες προτεραιότητες να ξεκινήσει και η εθνική ομάδα και εκτιμάμε ότι μέσα στη βδομάδα, αυτή τη βδομάδα, θα έχουμε αποτελέσματα. Φανταστείτε ότι έχουν σταλεί τουλάχιστον 3 επιστολές από τον κύριο Ξιάρχο, από την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος, ούτως ώστε να ξεκινήσει και η τεχνική κολύμβηση της προπονήσης. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα έχουμε ένα τέλος καλό, όλα καλά. Μιλάμε για 33 αθλητές σε πρώτη φάση τουλάχιστον, που θα πρέπει πολύ σύντομα να γίνουν γύρω στους 50 σε όλη την Ελλάδα.
που σημαίνει ότι θα είναι σε κάθε κολυμβητήριο περίπου 4, 5, 6 maximum αθλητές. Δεδομένου ότι τα κολυμβητήρια τώρα δεν λειτουργούν και για τα υπόλοιπα αθλήματα, υπάρχει ο χώρος που μπορούν να τηρηθούν ακόμα και τα σκληρότερα υγειονομικά μέτρα για να προστατευτούν και οι αθλητές και η κοινωνία. Δεν ζητάμε επομένως κάτι παράλογο, ούτε μια διάκριση, ούτε κλείσιμο του ματιού απέναντι σε υγειονομικά μέτρα, προκειμένου να ξεκινήσουμε τις προπονήσεις. Γιατί φανταστείτε ότι είναι οι αθλητές τεχνικής κολύμβησης που είναι στην εθνική ομάδα τώρα, αλλά είναι και κάποια άλλα παιδιά, νέα παιδιά, τα οποία είναι πολύ κοντά στα όρια και θα πρέπει και αυτά σταδιακά, σε αμέσως επόμενο βήμα, να ξεκινήσουν τις προπονήσεις.